πούμε πολύ. Για μια ακόμη φορά αποφεύγουν να πούνε την αλήθεια. Θα λάμψει αλήθεια, θα δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Η μητέρα του Πάρη, του 29χρονου Μαναπηρία που ξυλοκοπήθηκε και έχασε τη ζωή του στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2021, ξεσπά. Για αυτούς η ζωή κυλάει κανονικά. Η δικιά μας η ζωή έχει αλλάξει. Ήθελα να σκεφτούν και να αναρωτηθούν αν είναι άνθρωποι, γιατί μόνο ένας άνθρωπος νοήμων μπορεί να σκεφτεί και να πει αν συνέβαινε στο δικό μου το παιδί. Η δίκη με κατηγορούμενο 57χρονο φροντιστή διακόπηκε επειδή απουσίαζε η πιο ουσιώδης μάρτυρας. Είναι ουσιώδης μάρτυρας, η οποία πρέπει να είναι παρούσα και η οποία με ένα έγγραφο που φέρει ημερομηνία νοσοκομείου, δημοσίου νοσοκομείου που φέρει ημερομηνία 2028, προσπάθησε να δικαιολογήσει την απουσία της σήμερα και γι' αυτό το δικαστήριο διέκοψε για την άλλη Δευτέρα. Ο φροντιστής κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και διαπαραλήψεως. Ο 29χρονος είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και λίγες ημέρες μετά υπέκυψε. Ποτέ δεν χτύπησε τον εκλειπώντα. Ποτέ. Αν είναι δυνατόν να χτυπήσει ένας φροντιστής, ένας άνθρωπος όπου φροντίζει μέρα νύχτα αυτά τα παιδιά, τα βοηθάει να αλλάξουν, τα ντύνει, τα προστατεύει. Αν είναι δυνατόν να τα χτυπήσει, πόσο μάλλον όταν δέχονται βάναυση και άγρια επίθεση από έναν άλλο τρόφιμο. Ο θάνατος του Πάρη είχε προκαλέσει την έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που διαπίστωσε σειρά παραλήψεων. Ακόμη και σήμερα η κατάσταση σε τέτοια ιδρύματα περιγράφεται ότι είναι πολύ δύσκολη για τους περιθαλπόμενους. Εργαζόμενοι που είναι μάρτυρες στη δίκη για το θάνατο του Πάρη μιλούν για τραγικές ελλείψεις προσωπικού. Όταν δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργεί σε ένα ίδρυμα, καλό είναι να μην λειτουργεί. Ήταν αποθήκες ψυχών και συνεχίζει να είναι αποθήκη ψυχών. Για τους διαρκείς ξυλοδαρμούς του Πάρη πριν το θάνατό του έχουν παραπευθεί σε δίκη 18 στελέχη του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και δύο πρώην πρόεδροι.